Αν είναι και κανένας γονιός μαζί με τα παιδιά που έφερε το παιδί, τους έβαλες εκεί. Καλά, γιατί μακριά, ενώ κάπου. Γιατί πειράζω, κάτω από εκεί. Εδώ δίπλα σε εμάς, πώς είναι. Τη διαδικασία. Καταρχήν, εκ μέρους της Ένωσης, θέλω να σας καλωσορίσω σε αυτήν την εκδήλωση της κοπής της Βασιλόπιτας και να σας ευχηθώ προσωπικά και εκ μέρους της Ένωσης καλή χρονιά, καλή επιτυχία ποδοσφαιρική και φυσικά στο σχολείο. Θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση της Ένωσης που μου έδωσε τη δυνατότητα να σας γνωρίσω, που μου έδωσε τη δυνατότητα να δουλέψουμε κάποιο χρονικό διάστημα μαζί. Μου μάθατε πολλά, εύχομαι να σας έμαθα λίγο κάτι. Το κυριότερο όμως που πιστεύω να σας έμεινε, ότι εφόσον πιστεύετε στον εαυτό σας, έχετε τις δυνατότητες, έχετε τις προοπτικές να προχωρήσετε ακόμα πιο ψηλά, εφόσον βάλετε τις σωστές προτεραιότητες στη ζωή σας. Και αυτή τη στιγμή οι σωστές προτεραιότητες σας είναι το σχολείο και η προπόνηση. Σας είπα από την αρχή ότι ανάλογα με τις προτεραιότητες ο άνθρωπος προοδεύει ή όχι. Εσείς δείξατε στην πορεία ότι μπορείτε να καταφέρετε πολλά πράγματα. Δεν ήμασταν τυχεροί, ειδικά στους νέους. Και φυσικά, για άλλη μια φορά, σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση, η οποία προχώρησε σε αυτή την πρωτοβουλία, παρά το ότι δεν φέραμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η ζωή όμως η ποδοσφαιρική συνεχίζεται και είναι μπροστά σας, παιδιά. Είχα κάνει μία ανάρτηση στο Facebook ότι ήμουν πολύ περήφανος που δουλέψαμε μαζί. Ακόμη και τώρα ισχύει. Καλή προσπάθεια, καλή δύναμη, υγεία και επιτυχίες. Να είμαι και εγώ παρόν σε αυτήν εδώ πέρα την προσπάθεια της Ένωσης. Είμαι και εγώ περήφανος που συνεργάστηκα μαζί σας και με τον κύριο Νίκο. Βέβαια, έχω ξανασυνεργαστεί με τον κύριο Νίκο. Πιστεύω ότι κάναμε μια καλή προσπάθεια, καλή συνεργασία. Κάναμε βέβαια και κάποια λάθη. Πιστεύω ότι τα είδαμε. Την επόμενη φορά θα είμαστε καλύτεροι, θα προετοιμαστούμε καλύτερα. Αυτό που είδα, βέβαια, επειδή χρόνια δουλεύουμε ακαδημίες, το ταλέντο της συμμαθίας είναι απίστευτο. Όλοι έχετε τις προοπτικές, αρκεί να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία από όλους σας, να έχετε περισσότερο πιστεύω, περισσότερη θέληση και σίγουρα πολλοί από εσάς πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσετε το αθλητικό κοινό. Αυτό που έχω να πω είναι εγώ, να ευχαριστήσω πάλι και εγώ την Ένωση για αυτή την πρωτοβουλία σήμερα να σας καλέσει. Εύχομαι η συνέχεια να είναι καλύτερη. Ένας χρόνος από την ημέρα που αναλάβαμε την Ένωση. Προεκλογικά είχαμε πει ότι θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, θα κάνουμε το τρίτο, το έδατο, μέσα σε όλες τις εκδηλώσεις και σε αυτά που υποσχεθήκαμε, στα οποία τα περισσότερα ήδη ξεκινήσαμε και πήραν τον δρόμο τους. Ήταν και η εκδήλωση αυτή. Προχθές κόψαμε την προηγούμενη Δευτέρα για τους διαιτητές της Ένωσής μας, όλους. Και είπαμε την άλλη Δευτέρα θα κάνουμε εκδήλωση, θα κόψουμε την πίτα για το καλό της χρονιάς και για τις μεικτές ομάδες της Ένωσής μας. Αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι θυμάμαι τα πρώτα χρόνια όταν ξεκίνησα ποδοσφαιρικά σαν πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Ποντίων Βερίας το 1984 μέχρι το 1994 και
η ομάδα αυτή, όπως γνωρίζετε, οι μεγαλύτεροι, οι μικρότεροι, δεν το ξέρουν, ατομάδων, μέσα σε 6 χρόνια πήρε 5 πρωταθλήματα και φτάσαμε β' Αθηνική. Αισθάνομαι, λέω, ιδιαίτερα συγκινημένος με εσάς τους μικρούς, διότι έχω μεγάλη αδυναμία στις παιδικές ομάδες και στις μικθές. 10 ποδοσφαιριστές που είχα, από τους 10 οι 4 παίζαν στην Εθνική Ελλάδος, τους είχα επιλέξει εγώ προσωπικά από τις μικτές ομάδες των Ενώσεων. Φλόρινα, Έδεσα, Χαλκιδική, Κοζάνη, Ιερία, δεν άφηνα παιχνίδι της μικτής. Παρακολουθούσαν διότι πίστευα ότι μέσα από αυτές τις μικτές θα επιλέξω 5-10 παιδιά για να μπορέσω να ανεβάσω την ομάδα εκεί που την ανέβασα. Είναι καιρός πλέον, είναι και ευκαιρία για εσάς, για τους δασκάλους, τους οποίους σας δωροποιούν ωστόσο εγώ ως εκπροπονητές σας και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Διότι για την πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε, αν και δεν φέραμε το άριστο αποτέλεσμα, πήγαμε πολύ καλά. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοσή σας. Έχετε μπροστά σας πλέον χρόνο. Γνωριστήκατε, όπως σας είπε, και ο προπονητής σας και ο ένας και ο άλλος μαζί τους. Πιστεύω στην χρονιά που μας έρχεται θα πάμε ακόμα καλύτερα. Πριν ένα μήνα, εγώ με άλλους 5 προέδρους των Ενώσεων από την Ξάνθη, ο πρόεδρος της Κομωτινής, από τη Λιβαδιά, από την Πρέβδα, μας έστειλε η ΕΠΟ σαν συνοδούς της Εθνικής Ελπίδων στο Κατά. Κάναμε ένα φιλικό παιχνίδι. Ο προπονητής, ο Νικοπολίδης, μαζί με τον Ιορδανίδη. Πήγαν πολύ καλά τα παιδιά. Το αποτέλεσμα ήταν 0-0, αλλά παίξαν πάρα πολύ καλά. Ήμασταν προσκεκλημένοι από το Κατάρ. Αυτοί πληρώσαν τα έξοδα μας όλα. 4 μέρες. Θα χαρώ πάρα πολύ μέσα από εσάς να βγουν, να βγάλουμε 5-10 παιδιά να μπορέσουν, διότι έχουμε την Εθνική Παίδων, Εθνική Νέων, Εθνική Ελπίδων και Εθνική Μεγάλη. Από εσάς βγουν 10 παιδιά και να παίξουν στις Εθνικές της Ελλάδος. Εκεί θα είναι η ικανοποίηση μεγάλη και η επιτυχία μας η μεγάλη στην Ένωση. Η Ένωση γι' αυτό εμείς μαζευτήκαμε και όλοι αυτούς που έχω στην Ένωση είναι όλοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Άλλοι πρόεδροι των ομάδων και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν τις ομάδες και τους πρόεδρους. Κατέχουν το αντικείμενο. Δεν έβαλα ανθρώπους οι οποίοι έχουν παντελή άγρια του ποδοσφαίρου. Στο σημείο αυτό θα ευχαριστήσω και τους γονείς σας, διότι εμπιστεύτηκαν εσάς στα χέρια μας, τόσο της Ένωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και των προπονητών σας. Διότι είναι μεγάλη υπόθεση αυτή η συγκέντρωση σύναξη που κάνουμε εδώ και τα παιχνίδια που κάνετε, τις προπονήσεις που κάνετε, φεύγοντας, όπως όλοι γνωρίζετε, από δεξιά και αριστερά, δεν θέλω να τα ονομάσω πως λέγονται αυτά. Σχολείο, ποδόσφαιρο, αν θέλετε να πάτε μπροστά. Μαζί με τους γονείς σας, τους προπονητές και ό,τι πρόβλημα έχετε, οι γονείς θα έρχονται στην Ένωση, στον Πρόεδρο ή έναν από το Διοικητικό Συμβούλιο για να μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματά σας. Σας ευχαριστώ, να είστε γεροί, καλή χρονιά. Στις επιτροπές, τους προπονητές και τους συμβούλους. Και εσείς τα πάρουμε. Θα περάσει. Θα φωνάζω τα ονόματα. Τα ονόματα για να φωνάζει ο προπονητής σας, να άρχιστε να παίρνετε το τσουρέκι σας. Έτσι. Και ο τυχερός. Ο τυχερός. Από τους 5 και τους 2. Και από την παιδική και από τους νέους. Είναι ένα δώρο. 50 ευρώ, έχουμε την κάρτα μέσα το κατάστημα που πάτε να πάρετε φόρμα θέλετε, παπούτσια θέλετε, τι άλλο θέλετε. Και αν θέλουν οι γονείς σας να βάλουν και 50 παραπάνω και να πάρετε κάτι πιο
καλό που θέλετε, ας πληρώσει και ο γονείς σας 50 ευρώ. Έτσι, από 50 ευρώ, δύο δώρα. Και ένα μυστικό εδώ, τον κύριο της Βεργίνας, για τους τυχερούς, έτσι. Πρόεδρε, πρόσθε το μαχαίρι. Για να μην δεν έχω υπολία. Σε του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. 16 κομμάτια μας. Έτσι θα γίνει το κομμάτια 1, 2, 3 θα πάρω. 3. Βράνας. Βράνας. Μελιόπουλος. Βράνας. Λαζεκίδες. Μαργαρίτης. Παύλο. Έλα Μαργαρίτη. Γεια σας. Νίκο. Υγεία. Έλα Πέτρο. Καμπούρης. Πρωταθλημάτων όλων. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους.